σας με μεγάλη χαρά, με κέφι, συγκίνηση, αλλά και υπερηφάνεια. Καλωσορίζω στην εκπομπή μας τον Χριστόφορο Μερούση. Γεια σου, Χριστόφορε. Γεια σας. Καλημέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα. Χριστόφορε, πες μου αλήθεια, τι εισαγωγή να κάνω για σένα τη στιγμή που έχεις καταφέρει εδώ και κάποιες εβδομάδες να κρατήσεις αμύωτο επάνω σου όλο το ενδιαφέρον του νησιού. Ό,τι σου έρχεται στο μυαλό μου, εισαγωγή. Εγώ θα πω μόνο ότι εντάξει, έζησα πραγματικά αυτόν τον καιρό μοναδικές στιγμές. Πήγα μια Ολυμπιάδα, την ανώτερη τιμή που μπορεί να ζήσει ένας αθλητής. Και είμαι γεμάτος, ευχαριστημένος και νιώθω ευλογημένος. Θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια. Εγώ θέλω καταρχάς να μας πεις πώς ήταν η εμπειρία σου, η εμπειρία της συμμετοχή σε μια τέτοια διοργάνωση. Εντάξει, κάτι αντεπανάληπτο. Νομίζω ότι είναι το καλύτερο που μπορείς να πετύχεις στην αθλητική σου πορεία. Βέβαια, δεν ήταν μόνο εκείνες οι 12 μέρες που ήμουν εκεί. Προηγήθηκε μια δύσκολη προετοιμασία με πολύ ζέστη εδώ πέρα, υγρασία. Αυτές είναι και οι συνθήκες και η πορεία μέχρι εκεί. Έζησα μοναδικές στιγμές καθώς αναχωρούσα στο αεροδρόμιο. Τους φίλους μου, την οικογένειά μου, εδώ τους συντοπίτες μας. Το ίδιο επίσης και όταν γύρισα. Τους ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ. Και βέβαια έζησα από κοντά το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Αγωνίστηκα και εκεί και δόξα τω Θεώ όλα πήγε καλά. Θέλω να μείνω στο κομμάτι αυτό, ότι για εμάς, για τυχείο, για πέρα από τους φίλους, τους συγγένεις κλπ. Όλοι οι συντοπίτες μας ήταν στο ρυθμό του Μερούση όλο τον Αύγουστο. Τρέχαμε και εμείς μαζί σου στο μαραθώνιο αυτό και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ότι για μας είσαι Ολυμπιονίκης. Αυτό το έχεις εισπράξει και τι συναισθήματα σου δημιουργεί. Εντάξει, έχω εισπράξει πολύ αγάπη από γύρω μου. Σίγουρα είμαι πάρα πολύ χαρούμενος πρώτα απ' όλα που βάδισε στον δρόμο του Σίλα και του Μάντικα. Εκείνοι άνοιξαν τον δρόμο και ελπίζω και εγώ με μια συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά από τόσα χρόνια να ανοίξω τον δρόμο για νέα παιδιά. Από εκεί και πέρα χαίρομαι πάρα πολύ που με κάτι τόσο θα έλεγα θόρυβο, γιατί δεν είμαστε ούτε ηθοποιοί ούτε τραγουδιστές που τις σημερινές εποχές έχουν μεγαλύτερη απήχηση με αυτό που κάνουν. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που με κάτι τόσο αθόρυβο όπως το τρέξιμο κατάφερα και μπήκα σε συνείδηση του κόσμου. Αγάπησα αυτό που κάνω και βλέπουμε ότι ασχολείται όλο και περισσότερος κόσμος πλέον και με τον αθλητισμό και με το τρέξιμο, όχι επειδή το κάνω εγώ, αλλά αρχίζει και μπαίνει σταδιακά στη συνείδησή μας και είναι πολύ ευχάριστο για τον σύγχρονο άνθρωπο και τις εποχές που ζούμε. Ήθελα να μείνουμε σε αυτό, ότι πραγματικά βλέπουμε ότι έχει δημιουργηθεί σιγά σιγά μία τάση και πολύ έντονη στο νησί. Είμαστε και στον απόϊχο του ημιμαραθωνίου που έγινε πολύ μεγάλη επιτυχία. Ότι όλο ένα και περισσότεροι μειούνται στο χώρο του αθλητισμού, του στίβου, στο τρέξιμο. Βλέπουμε πολλούς ανθρώπους που αξιοποιούν και τους δρόμους, τη φάρκαινα, περπατούν κλπ. Θεωρείς ότι έχεις βάλει ένα λιθαράκι σε αυτό, γιατί για τυχείο ήταν κάτι πρωτόγνωρο, κάτι άγνωστο θα μπορούσαμε να πούμε, ότι αν κάνουμε μια αναγωγή μια δεκαετία πίσω, βλέπαμε σταδιακά ένα-δύο άτομα να τρέχουν και τους λέγαμε και ο τρελός του χωριού, ας πούμε. Έτσι είναι, ναι. Για πες μας λοιπόν. Εντάξει, εγώ είδα με τα χρόνια ότι αυτό το πράγμα άλλαξε ραγδαία. Ότι πολλοί κόσμος περπατάει, πολλοί κόσμος τρέχει. Εντάξει, σίγουρα εγώ με την προσπάθειά μου, όλη η προσπάθειά μου προσκοπούσε όλα αυτά τα χρόνια να πετύχω κάποια πράγματα που είχα στο μυαλό μου, κάποια όνειρα. Το μεγαλύτερο όνειρό μου ήταν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Το πέτυχα και συνεχίζομαι για άλλα. Από εκεί και πέρα πρέπει να αφήνουμε πίσω μας μια κληρονομιά για τους επόμενους, για τους νεότερους και να χτίζουμε κάτι μέσα από αυτό, να αφήνουμε κάτι καλό. Αυτό είναι το θέμα, να δίνουμε μια έμπνευση
σίγουρα ο σύγχρονος άνθρωπος που βάλεται από παντού και από τόσες δοκιμασίες τι χρειάζεται. Οπωσδήποτε τι χρειάζεται. Και θέλω να σε ρωτήσω αν σκοπεύεις να ασχοληθείς πέρα από τα δικά σου, τις δικές σου προπονήσεις και τη δική σου αθλητική πορεία, αν σε ενδιέφερε να ασχοληθείς και με το χώρο της προπόνησης, με αθλητές κλπ. Εντάξει, σίγουρα με ενδιαφέρει. Αυτό είναι το σπίτι μου, άλλωστε. Αυτό είναι ο χώρο μου. Ήδη έχω κάποια παιδιά που με ακολουθάνε επειδή με πιστεύω και τους εμπνέω. Είναι ένα επόμενο βήμα που το οποίο το έχω στα σχέδιά μου και θα το κάνω εφόσον έχω τον χρόνο και την ενέργεια και όλα αυτά που απαιτούνται για να το κάνω σωστά. Ένας κύκλος ολοκληρώθηκε με τη συμμετοχή στην Ολυμπιάδα. Ένας κύκλος με πολύ μεγάλη, θα λέγαμε, προσπάθεια, με έντονες προπονήσεις. Τώρα, ποια είναι τα σχέδιά σου, τα άμεσα και τα απότερα? Σίγουρα τώρα απολαμβάνω αυτές τις μέρες στις οποίες κάνω απλά μια συντήρηση στην προπόνηση που χρειαζόταν. Εντάξει, το καλοκαίρι που προηγήθηκε ήταν πολύ δύσκολο και μόνο από την πίεση που υπήρχε. Η μεγαλύτερη πίεση αυτή τη στιγμή που μιλάμε θα πω ότι δεν ήταν τόσο να διαχειριστείς την προπόνηση και τον κόπο της προπόνησης και τις συνθήκες. Ήταν να διαχειριστείς το να μην τραυματιστείς μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία. Φανταστείτε τώρα να προσπαθείς τόσα χρόνια να πετύχεις κάτι τόσο μεγάλο και να σου τύχει κάτι να τραυματιστείς. Λοιπόν, αυτό ήταν το μεγαλύτερο βάρος, όπως και το μεγαλύτερο βάρος πάνω στον αγώνα στον Ολυμπιακό Παραθόνιο ήταν να διαχειριστείς το ενδεχόμενο μιας εγκατάλειψης. Γιατί ήταν δύσκολες οι συνθήκες εκεί, είχε υγρασία πάρα πολύ λόγω του κλίματος, ξεκινήσαμε και με βροχή. Εντάξει, όλα αυτά ευτυχώς καταρχήν είναι όπως κάποιος μου είπε να φτάσεις υγιής, να μπει στο αεροπλάνο, όλα αυτά γίνανε, πήγα εκεί, αγωνίστηκα, μου είχε και ένα ψηλό πρόβλημα της τελευταίας στιγμής που δεν προλάβαινε να το λύσω δυστυχώς. Όλα αυτά όμως είναι μέσα στον αθλητισμό και εντάξει, γύρισα πίσω υγιής, όλα πήγαν καλά, τερμάτισα, αυτό το χάρηκα, το αίσθησα. Γέμισα και χαρήκαν και πάρα πολύ από το οποίο από όλο αυτό και τους ευχαριστώ. Οπωσδήποτε χάρηκαν πάρα πολύ. Μου έκανε εντύπωση, παρακολουθώντας και εγώ, όπως και όλοι, τον αγώνα, ότι οι μεγάλα ονόματα του μαραθωνίου εγκατέλειψαν τον αγώνα. Δηλαδή, δεν μπορώ να θυμηθώ ποια είναι αυτοί οι αθλητές, αλλά από τους χρόνους τους και μόνο ότι ήταν κάτω από το 2-10, λόγω αυτών των συνθήκων που περιέγραψες, εγκατέλειψαν τον αγώνα. Πόσο λοιπόν δύσκολο είναι κάποιος αθλητής του μαραθωνίου να φτάσει στον τερματισμό σε μια τέτοια διοργάνωση? Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μην ξεχνάμε ότι είναι 42 μέτρα χιλιόμετρα. Τα 195 μέτρα ενθουσιάζει κάτι. Το τέλος είναι το... Αυτό το κερασάκι θα λέγαμε στην τούρτα. Είναι το πολύ μικρό, αλλά είναι 42 μέτρα χιλιόμετρα τα οποία... Αν σκεφτούμε ότι τρέχεις πάνω από 2 ώρες, δεν είναι αγώνισμα που λες ότι σε μισή ώρα θα το τερματίσεις κλπ. Μπορεί να σου τύχει οτιδήποτε. Και εγώ διάβασα μάλιστα ένα άρθρο ότι Κενιάτες, ας πούμε, κατέβασαν τους 3 καλύτερους αθλητές τους, γιατί οι 3 καλύτεροι από κάθε κράτος κατέβαιναν στην Ολυμπιάδα. Οι 2 εγκατέλειψαν. Επομένως, όταν βλέπεις ότι αυτοί οι άνθρωποι εγκατέλειψαν την προσπάθειά τους ή αυτό που έζησα εγώ στην πορεία, που είδα πόσους αθλητές είχαν πραγματικά πρόβλημα να τερματίσουν από κράπες, από πόλους ή ας πούμε είχαν πάθει αφυδάτωση και αυτά. Έχεις πάρα πολλά πράγματα να διαχειριστείς στο μυαλό σου εκείνη την ώρα που τα πράγματα είναι δύσκολα. Έχεις προετοιμαστεί βέβαια ψυχοσωματικά από την προπόνηση, γιατί αυτό στην ουσία είναι που σε προετοιμάζει για τον αγώνα. Έχεις προετοιμαστεί ψυχοσωματικά. Αλλά ο αγώνας είναι αγώνας. Αυτό είναι η κορονίδα, θα έλεγα, που πρέπει να είσαι έτοιμος γιατί για πάνω είναι επόμενο. Εσένα, αυτά τα παιχνίδια του μυαλού σε ταλαιπώρησαν, δηλαδή όντας μέσα στο στίβο, μέσα στον αγώνα, σου πέρασε το μυαλό να εγκαταλείψεις? Ναι, μου πέρασε, ναι, γιατί δεν ήταν μόνο το ότι κατά διαστήματα πονούσα ή ένιωθα πάρα πολύ βαρύς, ή ακόμα και η αναπνοή σου ήταν δύσκολη λόγω της υγρασίας. Όταν έχεις να διαχειριστείς αυτό το ενδεχόμενο, το ότι δεν πρέπει να εγκαταλείψεις με τίποτα σε Ολυμπιακούς αγώνες, αυτός είναι ο σκοπός.
και βρίσκεσαι σε αυτή την κατάσταση, αρχίζει και μεγαλώνει και ο φόβος. Έτσι, αλλά όπως είπα, είδατε ότι πάρα πολλοί αθλητές, ακόμα και κάποιοι που είδαμε πλάγια βήματα, αυτούς τους αθλητές συνάντησα στον δρόμο. Ήταν πραγματικό πρόβλημα και αυτοί όλοι δείξαν την πραγματική αξία του τερματισμού. Επίσης, μια πολύ συγκινητική στιγμή, ο αθλητής που πήγε να τερματίσει πλάγια. Δηλαδή, τι θα μπορούσε να αντιμετωπίζει εκείνη την ώρα ένας. Αυτός ο αθλητής προφανώς, εγώ τον έφτασα γύρω στο 38-39 χιλιόμετρο, ήταν από την Αργεντινή. Και ο άνθρωπος φώναζε από τον πόνο σε ένα πεζόδρομο ο οποίος ήταν γεμάτο κόσμο και θεατές. Φώναζε από τον πόνο προφανώς από κράμπες, από μυϊκές κράμπες, και δεν μπορούσε να συνεχίσει και είχε μπει ένας αθελωτής μέσα να τον βοηθήσει να τον έβγαλε στην άκρη. Ο άνθρωπος αυτός δεν προτίμησε να βγει στην άκρη, να περπατήσει και να πει μια άλλη φορά. Είδαμε ότι τερμάτισε με τον τρόπο που τερμάτισε. Τερμάτισε και πραγματικά εγώ εκείνη την ώρα αυτό που σκεφτόμουν ότι δεν τερματίζει απλά το σώμα του, τερματίζει με την ψυχή του. Ήταν η ψυχή που τον κάνει ουσιαστικά να θέλει να φτάσει μέχρι το τελευταίο σημείο της διαδρομής του. Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ μεγάλο αγωνίσμα, πάρα πολύ επίπονο. Γι' αυτό έκλεισε και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο Μαραθώνιος του Ιδρύου. Είναι κάτι τελείως ιδιαίτερο. Και κλασικό βέβαια, οπωσδήποτε είναι η κορονίδα των αθλημάτων, αν κάνουμε και την αναγωγή στο παρελθόν. Σε όλες αυτές τις δύσκολες στιγμές του αγώνα, τι σε κράτησε ούτως ώστε να πεις όχι, παρόλο που πονάω ή που αντιμετωπίζω ό,τι αντιμετωπίζω αυτή τη στιγμή, εγώ πρέπει να φτάσω στο τέρμα. Εντάξει, θα πιαστείς από οτιδήποτε θετικό το οποίο θα σου δώσει δύναμη. Ήξερα ότι πάρα πολλοί κόσμος περιμένει να δει την προσπάθειά μου. Τους όλους δεν ήθελα να τους καταλήξω, κυρίως εδώ τους συντομπίτες από το νησί, οι οποίοι πραγματικά με συγκίνησαν σε όλα τα βήματά μου μέχρι εκεί πέρα. Και βέβαια μου δίνει πάρα πολύ δύναμη η εικόνα και η σκέψη του γιού μου. Άλλωστε φορούσε και κάτι στον αγώνα το οποίο ήταν και βαρύτο και μπορούσε δηλαδή να λειτουργήσει ανασταλτικά. Ένα αλυσιδάκι το οποίο είχε τη φωτογραφία του και προτίμησα να το φορέσει και να μην το βγάλει. Είναι παιχνίδια του μυαλού τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά για να μπορέσει. Το οποίο δυστυχώς δεν το φοράω γιατί μετά από τόσα χιλιόμετρα και τόσο εδώ δεν ξέβαψε το αλυσιδάκι. Θα το φτιάξω κάποια στιγμή και δεν στο αυτό, ναι, αυτό η αλήθεια. Ταλαιπωρήθηκε και αυτό πάρα πολύ. Ταλαιπωρήθηκε και αυτό όπως ταλαιπωρήθηκε και εσύ. Πραγματικά εγώ τερμάτισα να πω κάτι. Τερμάτισε μια επίδοση την οποία την έκανα στην προπόνηση. Πραγματικά αυτή την επίδοση την έκανα στην προπόνηση. Ήταν αρκετά δύσκολα και από υγρασία και. Και αυτό το προβληματάκι με τα λεπόρεσε που έπαθα. Και από την αρχή, από τα 5-6-7 χιλιόμετρα, ήσουν πραγματικά και πολύ βρεγμένος. Δηλαδή, όλο αυτό μαζί το κουβαλούσες, ήταν όλα αυτά μαζί δυστυχώς ανασταλτικά. Θα ανανεώσουμε σίγουρα το ραντεβού και θα έπρεπε να μας τα φέρεις όλα αυτά να τα δούμε. Αλλά εμείς ξέρεις ότι ούτως ή άλλως στο Χίωσιν είμαστε κοντά και παρακολουθούμε τα βήματά σου. Οπότε θα έχουμε την ευκαιρία να μπούμε και στα άδυτα αυτά σίγουρα κάποια στιγμή. Αυτός είναι ένας πρόλογος κάποια στιγμή να ξαναβρεθούμε, να σου δείξω τους αριθμούς μου που είχα πάνω μου, οι οποίοι, εντάξει, τώρα μας τσιγκλάς που δεν τα έχουμε όλα αυτά να τα δείξουμε. Νομίζω ότι σιγά σιγά να βάλω σε μια σειρά, άλλωστε μια εβδομάδα ρε που γύρισα, ναι. Να σας δείξω τους αριθμούς μου, κάποια πράγματα έτσι ωραία από εκεί που αξίζουν. Ναι. Θα το θέλαμε πάρα πολύ, το βάζουμε. Η εμφάνιση των Ολυμπιακών Αγώνων, αυτά τα πράγματα είναι σημαντικά τώρα που θα τα έχω μια ζωή. Δεσμεύεσαι. Θα τα βλέπει και ο γιος μου, βεβαίως. Δεσμεύεσαι. Εσάς πάντα είστε και κοντά μου, ακολουθάτε την πορεία μου, εννοείται όποτε θέλετε. Ωραία, ωραία. Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, το σημειώνω. Έμεινα και σήμερα ήταν μια συνέντευξη που την είχαμε υποσχεθεί. Μέσα και από το δικό μας διαδικτυακό κανάλι, ότι θα την κάνουμε επιστρέφοντας. Ποια είναι τα επόμενα σου βήματα, Νοέμβρης, ραντεβού στην Αθήνα. Να είμαι καλά, υγιής και εντάξει, το συζητήσαμε και με τον προπονητή, το οποίο ευτυχώς, άσχετα που με είχε όλη μέρα στην πίεση, ευτυχώς τον είχα μαζί μου στη Βραζιλία. Το συζητήσαμε, μ' άφησε τρεις εβδομάδες να κάνω διακοπές. Δεν θα έλεγα ακριβώς, συντήρηση στην προπόνηση.
Με την προοπτική να δούμε πώς θα είμαστε να αγωνιστούμε στην Αθήνα. Το πιθανότερο είναι ότι θα δώσω το παρόν εκεί. Έχω χτίσει κάτι καλό τα τελευταία χρόνια. Θα προσπαθήσω να το υποστηρίξω. Λέμε μια έξτρα επιβάρηση, μια δύσκολη προετοιμασία που προηγήθηκε τους καλοκαιρινούς μήνες, ένα δύσκολο αγώνα τώρα. Αλλά νομίζω ότι αυτά στην τελική πάνω στη ζυγαριά θα μου δώσουν όθηση να προσπαθήσω να κάνω ένα νέο κύκλο ώστε να είμαι και στην Αθήνα παρόν. Mm-hmm. Γενικά δεν ρωτάω τις ηλικίες, αλλά επειδή ξέρω τη δική σου ηλικία, θέλω να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει στο μυαλό σου το ενδεχόμενο για την επόμενη Ολυμπιάδα? Θεωρείς ότι υπάρχει χρονικό περιθώριο? Εντάξει, ούτως ή άλλως δεν κρυβόμαστε και άντρες, αλλά όσοι ξέρουν, ούτως ή άλλως κάνω γύρω στα 20 χρόνια. Uh-huh. Ασχολούμαι σε επίπεδο πρωταθλητισμού με το τρέξιμο, με 34. Επομένως, θεωρητικά πάντα έχω πιθανότητες να μπορώ να προλάβω και ηλικιακά. Βέβαια όλα αυτά έχουν τώρα μια τετραετία μπροστά, ακόμα τελειώσαμε μόλις πριν λίγο. Είμαστε ανυπόμονοι όμως, εμείς θέλουμε να μαθαίνουμε και τα επόμενα στάδια. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή, πάρα πολύ μεγάλη τιμή και το ζούμε όλοι ανεξαιρέτως και βλέπεις και μεγάλους αθλητές, παρόλο που είναι καταπονημένοι από τη χρονιά που πέρασε, θα πάνε και στην Ολυμπιάδα να τιμήσουν τη χώρα τους και την πατρίδα τους. Είναι πάρα πολύ μεγάλη τιμή και αξίζει σίγουρα τα επόμενα 4 χρόνια, αν είμαι γερός και δυνατός και πνευματικά έτοιμος, γιατί σε κουράζει πάρα πολύ και πνευματικά, να ξαναπροσπαθήσω να είμαι σε ένα τόσο μεγάλο ρόλο που αξίζει τα πάντα. Εννοείται ότι στο ευχόμαστε εκ βάθους καρδίας. Θα πω και κάτι το οποίο, εγώ το λέω έτσι απλά και θα το πω και απλά, δηλαδή 20 χρόνια πραγματικά έχω φάει χώμα να προσπαθώ και μέσα από αυτό έχω προσπαθήσει πάρα πολύ και άξιζε τα πάντα ώστε να μπορέσω να καταφέρω να βρεθώ στη Βραζιλία στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Χριστόφορε, θέλω να πούμε και ένα, μιας και λες αυτό, μιας και κάνεις αυτή την παρατήρηση, θέλω να σταθούμε και σε ένα άλλο θέμα, ότι είναι πολύ ωραίες οι στιγμές των διακρίσεων, της τιμής, της περηφάνειας των διοργανώσεων. Τι χρειάζεται όμως και πόσο δύσκολο είναι κάποιος με τις υπάρχουσες συνθήκες να φτάσει εκεί? Και τι γίνεται αν υπάρχει η απαιτούμενη βοήθεια για να φτάσει ένας αθλητής, κάποιο άτομο που έχει ταλέντο, να φτάσει εκεί πέρα? Υπάρχει βοήθεια ή είμαστε, να το πω λαϊκά και απλά, κοντά στη διάκριση, κοντά στην επιτυχία και χαμογελάμε, αλλά δεν στηρίζουμε όσο θα πρέπει άτομα που έχουν ταλέντο σε όλα τα αθλήματα? Εντάξει, γενικότερα ακούμε ότι υπάρχει αυτό το πράγμα και υπάρχει. Δηλαδή πάρα πολλοί αθλητές παλεύουν πραγματικά μόνοι τους. Και από ό,τι είδαμε και τελευταία, είδαμε κάποιες εικόνες και με την Κουρακάκη, η οποία... Ναι, στο Κοτέτσι, η κοπέλα... Ότι ο Ολυμπιονίκης, δηλαδή, και μένουμε με ανοιχτό στόμα, λέμε τι γίνεται. Εντάξει, δυστυχώς θλιβερά πράγματα. Όσο αφορά εμένα, συνθήκες και τα λοιπά, εγώ έχω ξαναπεί, είναι δικιά μου επιλογή να μείνω εδώ πέρα, να στηρίξω την επιλογή μου να μείνω στοιχείο. Να προπονούμε εδώ και πραγματικά χαίρομαι και νιώθω ευλογημένος που κατάφερα να φτάσω εκεί προπονούμενος και μένοντας εδώ. Mm-hmm. Είναι κάτι πάρα πολύ δύσκολο. Από εκεί και πέρα θα ευχαριστήσω άλλη μια φορά την οικογένεια των Φαφαγιών που είναι από πίσω μου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το κύριο Ψωρά, όλοι αυτοί με στηρίξαν πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα. Τον κύριο Φαράκλα, τους σιώτες της Αμερικής. Το Ίδρυμα Τσαπάλε, το Ίδρυμα Τζάκου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, με βοήθησαν και μου δώσανε όθηση να φτάσω εκεί πέρα και θα συνεχίσω τις προσπάθειες μου με το ίδιο θάρρος και πείσμα. Ναι, απλά είναι πολύ σημαντική η ιδιωτική πρωτοβουλία, όμως θεωρείς ότι η χώρα μας στηρίζει το αναθλητισμό? Το επίπεδο κράτος και πρόβλημα. Γιατί... Δεν ήξερε κανείς το Μερούσι από εκείνους μέχρι να φτάσει στην Ολυμπιάδα. Πραγματικά παλεύουν πάρα πολλοί αθλητές. Και εγώ το λέω ένας αθλητής ο οποίος έφτασε να αγωνιστώ σε επίπεδο Ολυμπιακών Αγώνων. Τι να πούμε δηλαδή, ας πούμε, όπως είπαμε για την Κορακάκη, η οποία είναι πρώτη Ολυμπιονίκης. Και είδαμε τι εικόνες και πόσα άλλα υπάρχουν. Και πόσα, ακριβώς. Θα ήθελα λοιπόν να ακουστεί και αυτό το μήνυμα με αφορμή όλα αυτά που συζητάμε, ότι υπάρχουν ταλέντα, υπάρχουν παιδιά σε όλα τα αθλήματα που μπορούν να βγουν προς τα έξω, αλλά η ολιγορία του κράτους, της πολιτείας για τον αθλητισμό, τους κρατάει
πίσω ή αν φτάσουν τέλος πάντων και ανέβουν στο βάθρο, ανεβαίνουν με την ψυχή τους και με πολλαπλάσιο αγώνα και προσπάθεια σε σχέση με άλλους αθλητές και με άλλες χώρες που στηρίζουν πάρα πολύ τον αθλητισμό. Άκουγα, έτσι όπως παρακολουθούσα τον αγώνα, το μαραθώνιο, ότι λέει υπήρχαν και κάποιες ειδικές στολές για χρήματα, για κονδύλια που έχουν επενδύσει και πώς έχουν χτίσει τους αθλητές, πώς προπονούνται και τι ακριβώς γίνεται. Σε αντιδιαστολή με τη δική σου προετοιμασία, που κι αν δεν σε έχουμε δει να σκάβει στους δρόμους της Χίου άνυδρος, κάποιες φορές κοντινός, σε περίεργες συνθήκες, νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Σίγουρα, έχουμε και σε τοπικό επίπεδο πάρα πολλά προβλήματα. Εγώ αντιμετώπισα πολλά προβλήματα και με το στάδιο φεύγοντας και το ζήτησα ότι ήθελα να έχω χώρο και χρόνο λίγο δικό μου, ώστε να μην τραυματιστώ πάνω απ' όλα. Δηλαδή είναι κρίμα να ετοιμάζει ένα τόσο μεγάλο γεγονός, να έχεις προσπαθήσει τόσο πολύ και να λες να φτάσω αλόβητος. Είναι κρίμα. Το οποίο αυτό το πρόβλημα δυστυχώς, πηγαίνοντας χθες στο γήπεδο, όπως είπα, επειδή κάνω τώρα κάποιες χαλαρές προπονήσεις, θα το αντιμετωπίσω και από εδώ και πέρα πάλι και στην προετοιμασία για την Αθήνα. Είναι μικρά πράγματα τα οποία, αν δεν σε βοηθάνε στα μικρά πράγματα και σε αυτές τις λεπτομέρειες, λες πως θα με βοηθήσουν στα μεγάλα. Αν τώρα όλοι όσοι μας ακούνε και είναι μάλιστα και κάποιοι σε υπεύθυνες θέσεις, τι θα ήθελες να πεις ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα στο κομμάτι του αθλητισμού και του στίβου στο νησί μας, για να πάμε ένα βήμα παραπέρα? Εντάξει. Να είναι πιο κοντά, να είναι πιο κοντά, να αφουγκράζονται, να είναι κοντά πρώτα απ' όλα στον άνθρωπο, στην κοινωνία μας, στην τοπική κοινωνία, γιατί και ο αθλητισμός αυτό είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας μας, να είναι κοντά και αν δεν αφουγκράζονται να ακούνε, να ακούνε αυτό που τους μιλάει. Εγώ τα έχω πει επανειλημμένως αυτά, ότι και στο γήπεδο εδώ πρέπει να υπάρχει ένα καλύτερο πρόγραμμα και πλέον νομίζω ότι και ο Στίβος έχει κάνει πάρα πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια, έχει φέρει μεγάλες επιτυχίες και δεν είναι ο φτωχός σκένος του νησιού. Δεν έχουμε πλέον το πόλο μόνο που μας τιμάει. Μας τιμάει τόσα χρόνια το πόλο, έχει τεράστια ιστορία του πλέον και ο κλασικός αθλητισμός είναι πάξια ψηλά στη συνείδησή μας και να είναι κοντά όλοι αυτοί που τον βοηθάνε. Χριστόφορε, πού σε φέραμε σήμερα? Να πούμε ότι σε φέραμε σε ένα περιβάλλον καλοκαιρινό, αν και κάνει ποδαρικό το φθινόπωρο. Εμείς επιλέξαμε να σε φέρουμε στο φιλόξενο ελληνικό κάστρο, από πίσω η πισίνα, πιο πίσω ακόμα η θάλασσα, είμαστε στο κοντάρι, είναι και αεράτο εδώ το κλίμα, δεν έχω σταματήσει να πιάνω τα μαλλιά μου που ανεμίζουν. Μέσα σε αυτό λοιπόν το ιδηλιακό πλαίσιο και για να κλείσουμε όμορφα, θα ήθελα να εκμυστηρευτείς σε εμάς όλους, στη μεγάλη παρέα του Χίωση, τρεις επιθυμίες σου, τρία όνειρά σου. Τρεις επιθυμίες σου. Εντάξει, να συνεχίσω για κάποια χρόνια να αγωνίζομαι, γιατί πρώτα απ' όλα μπορεί να είναι κουραστικό και επίπονο, αλλά με γεμίζει και κυρίως όταν πετυχαίνω, ας πούμε, αυτά που έχω στο μυαλό μου, τα όνειρά μου και αυτά. Βέβαια αυτό δεν έρχεται πάντα. Ο αθλητισμός είναι μια χαρά και δέκα λύπες, έτσι λένε. Και τον περισσότερο καιρό πονάμε, δυστυχώς. Από εκεί και πέρα, μέσα από αυτό, να εμπνεύσω και άλλους ανθρώπους, οι οποίοι βλέπω ότι αγαπάνε αυτό που κάνω και αγαπάνε και τον αθλητισμό. Και βέβαια θα ήθελα κάποια στιγμή να δω και το γιο μου σε μια τέτοια θέση. Βέβαια δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Με ρωτήσανε τώρα τελευταία αν θα ήθελες το γιο σου να βρεθεί στην ίδια θέση. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου ο γιος μου να κάνει πρωταθλητισμό. Είναι μια κατηγορία μόνο το πρωταθλητισμό. Μόνο στο πρωταθλητισμό και έχει πίεση. Δεν θα έλεγα ότι είναι καθαρά η χαρά του αθλητισμού και χαίρομαι το τρέξιμο. Αλλά θα ήθελα κάποια στιγμή να ασχοληθεί με αυτό, γιατί ο άνθρωπος θέλει και ανθρώπους. Και βέβαια, αν τον εμπνέω σε αυτό και είμαι κάποια στιγμή που σε αυτό κάθε οδηγητής μου, θα είναι πάρα πολύ συγκινητικό για μένα, το έχω σαν εικόνα στο μυαλό μου και μου άρεσε πάρα πολύ. Έτσι όπως ξέρουμε και εμείς το έχουμε εικόνα στο μυαλό μας και οφείλω να πω ότι εμένα κάτι μου λέει ότι το μήλο κάτω από τη μηλιά θα πέσει. Μπορεί. Αυτά... Αν τον δείτε να τρέχει στην αυλουταργία, είναι έτοιμος. Είναι έτοιμος λοιπόν. Αυτά
πιανόντουσαν για τρεις. Νομίζω το δεύτερο πιανόταν ως μέρος του πρώτου. Όλο μαζί, ναι. Όλο μαζί το πακέτο αυτό. Ναι, ναι, ναι. Δεν ξέρω κάτι άλλο τώρα. Δεν μου πήρε στο μυαλό. Νομίζω τα πάω όλα λίγο μαζεμένα. Αλλά αυτό βασικά, να αφήσω και κάτι πίσω μου, να νιώσω γεμάτος όταν πω ότι κάποια στιγμή θα ξεκουραστώ. Που ελπίζω να γίνει σύντομα, γιατί με ρωτάνε ήδη πάρα πολύ. Τι σε ρωτάνε, Χριστόφορα, ποια ήταν η top ερώτηση? Μάλλον προφανώς... Αν είσαι πλήρης ημερών. Προφανώς... Αθλητικών ημερών, μην το πω και... Ναι, Χριστέω. Λοιπόν, ήδη και χτες μου είπανε στο γήπεδο ότι πραγματικά είσαι μεγάλο παράδειγμα που μετά από αυτό είσαι εδώ ξανά. Τα περάσεις, θα τα ανοίξεις. Ίσως... θα τα ανοίξω. Λοιπόν, ίσως περιμέναν ότι κάποιοι θα σταματήσουν μετά από αυτό ή θα σταματήσω. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Mm-hmm. Δεν ισχύει αυτό. Έχω αρκετά δύναμη και όρεξη ακόμα να αυτό. Στοιχείο. Και βέβαια κάτι ακόμα που θέλω και εύχομαι να κάνω λίγο διακοπές. Αυτό. Αυτό μάλλον πρέπει να το συζητήσεις με τον προπονητή σου. Ναι, το αυτό. Πολύ. Αυτό πρέπει να το αποφασίσεις. Ναι, αλλά θα το κανονίσω σύντομα. Ναι. Λοιπόν, εμείς θα σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Που ήσουν ακόμα μια φορά κοντά μας, στην εκπομπή μας. Έχεις δεσμευθεί ότι μόλις ξεκουραστείς και πάρεις μια ανάσα, κάνεις τις διακοπές σου, θα εισβάλλουμε στα άδυτα της Ολυμπιάδας, τα άδυτα της βαλίτσας των Ολυμπιακών Αγώνων, για να μοιραστούμε μαζί σου τις εικόνες αυτές, να μπορέσουμε να γίνουμε κι εμείς κοινωνοί, έστω και από τα αντικείμενα, αυτών των μεγάλων στιγμών που έζησες. Βεβαίως, εννοείται, εντάξει. Είναι πράγματα που σου θυμίζουν και να μην τα έχεις όλα αυτά, είναι μέσα σου πλέον. Είναι στην καρδιά σου, είναι στο μυαλό σου, είναι στην ψυχή σου, αλλά είναι πράγματα τα οποία τα έχεις μπροστά σου και σου θυμίζουν αυτές τις μοναδικές στιγμές που έζησα στο Ολυμπιακό χωριό, στο στάδιο που παρακολούθησα αυτούς τους αγώνες του κορυφαίου επίπεδου από κοντά και τον αγώνα μου που τον είσαι ο ίδιος αγωνιζόμενος εκεί. Εμείς θα σου ευχηθούμε ολόψυχα να μην σταματάς να αγωνίζεσαι, να συνεχίσεις και να κυνηγάς τα όνειρά σου. Είμαστε πολύ περήφανοι όλοι για σένα και σε αγαπάμε πολύ. Και εγώ εσάς και σας ευχαριστώ που είστε για άλλη μια φορά κοντά μου. Φίλες και φίλοι, εμείς από το Χίος είναι, αγαπάμε όμως και εσάς. Και κάθε φορά φροντίζουμε ούτως ώστε να έχουμε τα πιο στυλά τα θέματα για εσάς. Γι' αυτό το λόγο, να μην λησμονείτε, να μας ακολουθείτε και διαδικτυακά στις σελίδες μας στο Facebook hiosin.gr και hiosinstyle. Μέχρι λοιπόν το επόμενο hiosinstyle, γεια σας, να είστε όλοι καλά!